του Αντώνη Γιάννη, συνάς, ας, αλφα, πι, σίγμα, Ροδοπού. Ροδοπού και σαν Χανίων. Χανίων, Κρήτη. Κρήτη. Έτσι, με τα ωραία σας, τα κρασιά σας, τα μέλια σας, τις δρακές σας. Όλα μιλάμε, σηματοδοτείτε Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα και είναι και από τους πιο καλούς νομούς τα Χανιά. Ο πιο όμορφος. Κατ' εμέ. Είναι και το Ρέθινο, βέβαια. Είναι και το Ρέθινο, αλλά κατ' εμέ είναι τα Χανιά. Λόγω και... εγώ είμαι από το Λασίθι, εγώ είμαι από εκεί, από εκείνη τη μεριά. Μέσα από το Άγιο Νικόλαο, καλό χωριό ίσω. Γενικά η Κρήτη είναι μεγάλο νησί και προσφέρει τα πάντα. Έτσι. Θέλω να μου πεις ποια είναι η σχέση σου με την Ασποντίον. Η σχέση μας με την Ασποντίον είναι τα δύο σωματεία έχουν αδελφοποιηθεί. Πότε έγινε αυτό? Έγινε 21 πρώτου αυτού του χρόνου. Η σχέση μας ξεκίνησε από μια συνάντηση τυχαία σε ένα τουρνουά. Ο Πόντος και η Κρήτη έχουν κοινά στοιχεία, κοινά πολιτιστικά στοιχεία, κοινές παραδόσεις, κοινά ήθη, έθιμα, ανά των αιώνων. Έτσι η συνάντηση δική μας ήταν αμφίδρομη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει, ήταν θέμα χρόνου να γίνει αυτή η κίνηση που κάναμε, αυτή η αδελφοποίηση. Λόγω της φιλίας που και του σεβασμού που υπάρχει στους δύο τόπους. Απέναντι στους Πόντιου με τους Κρητικούς. Ναι, με τους Κρητικούς. Όπως είπε και ένας φίλος μου, μια μαντινάδα, δύο τόπους έφτιαξε τούτος ο πλανήτης, τον Πόντο τον Τρανό και τη δοξασμένη Κρήτη. Έτσι. Αλήθεια λες και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να μου πεις, εδώ που είμαστε τώρα, είμαστε στην Νέα Τραπεζάνα. Πώς βρέθηκες εδώ? Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, η αδελφοποίηση, η συνεργασία αυτών των δύο συλλόγων δεν είναι για το φαίνεστε. Είναι μια συνεργασία που θέλουμε να στηριχθεί ουσιαστικά. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα. Θέλουμε να στηριχθεί και στον πολιτισμό και στα ήθη μας και τα έθιμα. Γενικά να προβληθεί η κουλτούρα των δύο τόπων. Και όχι, και ο συνδετικός κρίκος είναι το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Ούτε και ο Ασποντίον είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Κρήτη. Αμφότεροι ερχόμαστε, παρακολουθούμε και προσπαθούμε ο ένας να μάθει από τον άλλον, να δούμε, να αξιολογήσουμε τα αμφότεροι, παιδιά, τα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, ώστε να έρθουν πιο κοντά, να γίνει μια μίξη των δύο συλλόγων. Των δύο συλλόγων. Αυτό σας έφερε κοντά και γνωριστήκατε μέσα από κάποιο τουρνουά? Βεβαίως. Θυμάστε ποιο τουρνουά ήταν? Ήταν το τουρνουά στη Λίμνη Πλαστήρα, που πήγαμε πέρυσι, καλοκαίρι, γύρω στον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου. Είχαμε πάει εκεί και οι δύο σύλλογοι. Ναι. Και έτσι αναδείχθηκε αυτή η φιλία που ελπίζουμε και θέλουμε να κρατήσει. Ο σκοπός της επισκέψεώς σας είναι να δημιουργήσετε κάποιο άλλο τουρνουά? Όχι, ήταν δυστυχώς, μας πρόλαβε ο κορονοϊός. Μας πρόλαβε δυστυχώς ο κορονοϊός, γιατί κάθε χρόνο εμείς στο Κολυμπάρι δημιουργούμε ένα τουρνουά, το τουρνουά αγάπης. Το δημιουργούμε με συνεργασία του Δήμου Πλατανιά, εμείς, η Ακαδημία μας. Λοιπόν, και η χαρά μας θα ήταν ότι και φέτος θα είχαμε συμμετοχή του Ασποντίον. Αλλά δυστυχώς η χαρά έγινε... Ναι. Στοιχεία, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γιάννη. Η Ακαδημία σας έχει ξεκινήσει? Όχι. Σήμερα ο σκοπός της επίσκεψής μας ήταν ότι ξεκίνησε η Ασποντίον να επαναλειτουργήσει τα τμήματά της, να ξαναέρθουν τα παιδιά στις προπονήσεις, και για μένα ήταν αυτονόητο λόγω της οργάνωσης και της ποιότητας που έχει αυτός ο σύλλογος, της διοίκησης των προπονητών. Και γι' αυτό τον λόγο ήρθα εδώ πέρα, να δω με τα καινούργια μέτρα πώς γίνεται αυτή, πώς προσεγγίζουν τα παιδιά, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία από το να μπουν
από έξω να μπουν μέσα στους αθλητικούς χώρους, στα αποδυτήρια, να γίνει, έως ότου να έρθουν στον αγωνιστικό χώρο ώστε να γίνει η προπόνηση, ήθελα να δω πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, πώς την κάνουν εδώ πέρα και να συζητήσουμε και για τη νέα χρονιά τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να αλλάξει, να πάρω ιδέες ο ένας από τον άλλον. Να ανταλλάξουμε ιδέες. Αυτό είναι. Η επίσκεψή σας είναι καθαρά φιλικές, καθαρά ήρθατε να ανταλλάξετε απόψεις και να δείτε πώς θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες σας. Ακριβώς. Και να μπορέσετε να είσαστε σαν εκπαιδευτικοί μπροστά στα παιδιά, μικρούς και μεγάλους, για να βγει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, και να βγάλετε ποιοτικούς παίκτες, αλλά συνάμα και άνθρωπους στην κοινωνία, που για σας είναι το πρώτο σας μέλημα. Αυτό είναι το μέλημά μας. Ναι. Και το έχω εισπράξει εγώ από την Ακαδημία της Ασποντίων, το οποίο σημαίνει και για σας το ίδιο. Τι θα θέλατε να ευχηθείτε σε αυτή την Ακαδημία, σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και σε αυτή την ομάδα την Ασποντίων, τις ευχές σας για το καλοκαίρι? Θέλω καταρχήν να ευχηθώ ολόψυχα να έχουμε όλη υγεία. Να ξεπεράσουμε αυτό τον κυκαιώνα που μας έχει πλακώσει. Εύχομαι στα παιδιά ό,τι καλύτερο σε αυτούς και στην οικογένειά τους, στους προπονητές το ίδιο και στη διοίκηση, και εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Θα έρθω, θα προσπαθήσω να έρθω και εγώ στο Κολυμπάρι. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδος. Έχει πραγματικά καταπληκτικές θάλασσες και είναι πάρα πολύ ωραία. Συνάμα ότι, να μην ξεχάει ο κόσμος, ότι όποιος βρεθεί στην Κρήτη, κάθε μέρα υπάρχει και ένα πανηγύρι κάπου. Ακριβώς. Για να περάσει καλά, όπου και να είναι. Έχουμε τα πανηγύρια μας εμείς. Είσαστε καλεσμένος από τώρα. Εάν ξεκινήσει, δυστυχώς δεν ξέρουμε πότε, είναι να γίνει 7 του Ιούλη το πανηγύρι μας το πρώτο. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει και πότε θα γίνει, αλλά είστε καλεσμένος. Εμείς θα το καλύψουμε δημοσιογραφικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Και σου εύχομαι να περάσεις καλά όσο καιρό μείνεις εδώ. Σίγουρα μαζί με τα παιδιά της Ακαδημίας και τους τεχνικούς διευθυντές και τον Λουκύρη, που πραγματικά βγάζετε ωραία πράγματα και αρέσει τον κόσμο και αρέσει πολύ στους γονείς. Αυτό είναι η φιλοσοφία η δικιά μας. Είναι και των Ποντίων η φιλοσοφία, ότι όλοι και όλα για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.